Στα, πάμε στην Εύη που περιμένει, η Εύη Μιχαηλίδου, εδώ στο κορίτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τρελά πράγματα τώρα, έτσι. Τρελά πράγματα τώρα, είναι αυτά, με συγχωρείς. Πάμε. Εγώ θα εστιάσω στο outfit της κυρίας Παγώνη. Πάντα είναι μέσα στη μόδα. Είναι στην πένα. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Λοιπόν, αρχίζουμε με ποδόσφαιρο, γιατί χθες είχαμε την έναρξη του 30ου Champions League. Η χαρά του ποδοσφαιρόφιλου. Η Μπαρτσελόνα στην πρώτη της ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη μεταμέση εποχή υποδέχθηκε την Μπάγερ Μονάχου στο Camp Nou. Δύσκολη βραδιά για τους Καταλανούς, πολύ δύσκολη, γιατί οι Βαβαροί έκαναν επίδειξη δύναμης, επικράτησαν πολύ άνετα με 3-0 σε ένα παιχνίδι που η Μπαρτσελόνα δεν είχε ούτε τελική προσπάθεια για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Το σκορ άνοιξε με τη βοήθεια της τύχης, όπως είδαμε, ο Μίλερ στο 34, ήταν το αποτέλεσμα του ημιχρόνου αυτό το 1-0. Στο 56 χτύπησε ο συνήθις ύποπτος Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για το 2-0. Έβαλε γερές βάσεις για την νίκη και ο ίδιος ήταν που διαμόρφωσε και κλείδωσε το τρίποντο, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στο 85ο λεπτό βλέπουμε εδώ προσποιήσεις και η μπάλα στα δίχτυα. Μεγάλος παίκτης ο Λεβαντόφσκι. Πικρή, γενικότερα πικρή εποχή για την Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι. Πάμε τώρα σε ένα παιχνίδι έκπληξη στην Ελβετία, όπου η Young Boys νίκησε με ανατροπή την Manchester United. Το σκορ άνοιξαν οι κόκκινοι διάβολοι, με ποιον άλλον, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχει μπει πολύ φουριόζος στην παλιά του ομάδα, έχει επιστρέψει ο Ρονάλντο. Βλέπουμε εδώ πάρα πολύ ωραία πάσα, βγαίνει στην πλάτη της άμυνας ο CR7, κοντινό πλασέ κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα και κάνει το 1-0. Εδώ διαμαρτύρεται ο Κριστιάνο πολύ έντονα για ένα πέναλτι που πιστεύει ότι έπρεπε να δοθεί και δεν δόθηκε. Η Young Boys πίεσε και η πίεση έφερε αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Εγκαμαλέου έκανε το 1-1 και η ανατροπή, η ολική και ψυχρολουσία για τους κόκκινους διαβόλους ήρθε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Σεμπάτσου μετά από φοβερό λάθος του Λίνκαρτ, όπως είδαμε, του έβγαλε ουσιαστικά. Δηλαδή αλάταχτη. Και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το 2-1 που κανείς δεν περίμενε. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Θυμάστε που είχαμε δείξει εκείνο το βιντεάκι και λέγαμε ότι γέννησε και γέννησε τελικά. Ορίστε. Είχαμε δίκιο και ανέβασε αυτήν την πολύ όμορφη φωτογραφία ο Γιάννης που λέει: Αγαπώ πολύ τα δύο αγόρια μου, αγοράκι και το δεύτερο. Βλέπω τους μελλοντικούς πρωταθλητές του NBA. Να έρχονται. Να του ζήσει και αυτό. Πάρα το πολύ όμορφο. Και δύο χρυσές καρδιές. Έτσι. Πάμε τώρα στην Βραζιλία, από όπου μας έρχονται θετικά νέα για την έκβαση της πορείας ενός θρύλου του ποδοσφαίρου, του Πελέ, ο οποίος είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου στο παχιέντερο. Αναρώνει, είναι έτοιμος να βγει από τη ΜΕΘ. Τη φωτογραφία αυτή έχει αναρτήσει η κόρη του Κέλλη. Βλέπουμε εδώ είναι FaceTime κλίση. Έγραψε η κόρη του ότι έχει πολύ καλή διάθεση, δεν πονάει, είναι μια χαρά. Το μόνο που τον προβληματίζει είναι ότι δεν μπορεί να φάει τίποτα άλλο εκτός από ζελέ. Και ο ίδιος λοιπόν με ανάρτησή του μετά είπε ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα και έτσι κάπως λίγη περιπέτεια για έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, όπως είναι ο Πελέ. Αυτή είναι η φωτογραφία που ανήρτησε ο ίδιος χθες αργά το βράδυ. Και θα σας αφήσω με κόκκινο χαλί. Πάμε στο Met Gala, την διάσημη κοινοφελή βραδιά που διοργανώνει το Ινστιτούτο Κουστομιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. Είναι ένα Winter. Είναι ρούχο και είναι η Ιαπωνέζα Ναόμι Οσάκα εδώ. Βλέπουμε. Έχει... Το διοργανώνει, αυτό έλεγα. Ναι, 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 ακριβώς, δεν εννοείται. Ναι. Απλά σας λέω, είναι ρούχο και είναι. Ναι, είναι ρούχο. Είναι του οίκου Louis Vuitton. Θα δεις και άλλα. Σε συνεργασία με την αδελφή της, τη Οσάκα, που είναι σχεδιάστρια. Εδώ βλέπουμε, είδαμε την Βρετανή Έμα Ραντουκάνου, η οποία εκτοξεύτηκε από το 150 στο νούμερο 23. Εδώ βλέπουμε την Σερίνα Γουίλιαμς με ένα όμπρε φτερό μέχρι το πάτωμα. Η αδελφή της, η Βίνους, πιο διακριτική, δεν μπορούμε να πούμε. Πάμε στην Αμερικανίδα Ολυμπιονίκη της γυμναστικής, την Σιμών Μπάιλς, που μας είχε συγκλονίσει όλους στο Τόκιο με την κατάθεση ψυχής για την κατάθλιψη που ένιωθε και δεν ήθελε να αγωνιστεί. Που ήταν το φαβορί και την είδαμε να σπάει. Πήρε ένα χάλκινο μετάλλιο τελικά. Πολύ όμορφη τουαλέτα εδώ. Βλέπουμε την Να μείνουμε λίγο στην προηγούμενη εικόνα. Αν μπορούμε από 40 κιλά ζυγίζω το φόρεμα. 47 κιλά είναι αυτή η κοπέλα. 40 κιλά. Χρειάστηκαν.
100 τεχνίτες για να βάλουν. 47 είναι. Χρειάστηκαν 100 τεχνίτες για να βάλουν τα χιλιάδες Σβαρόφσκι που είχε αυτό το φόρεμα. Και πραγματικά πώς το κουβαλούσε, 47 κιλά. Το κούρεμα εδώ, εδώ. Η σημασία έχει ότι είναι ένας αγοργόνα, αυτό ήθελε να δείξει. Είναι ο Westbrook ο κύριος που είδαμε, είναι παίκτης του NBA με τη φανέλα των Lakers. Εδώ είναι ένας συνάδελφός του. Να το, μπράβο. 47 κιλά. 40 κιλά ζυγίζει. Μισή μερίδα κοπέλα, έτσι. 60.000 ώρες ή 600.000 ώρες διάβαζα χρειάστηκαν για να το φτιάξουν. Είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως. Το ένα τρίτο του χρόνου. Πώς περπατάει, πώς προσέρνει τα 40 κιλά από πίσω. Κοίτα να δεις, εδώ στέκεται στην κακή ισορροπίας. Δεν σα σύρει το φουστανάκι, αυτό το λιτό και απέριτο. Όλο το φουστανάκι. Καλημέρα, λιτό και απέριτο. Καλημέρα, παιδί μου. Να ορίστε πώς το σέρνει. Πήρε την απάντηση. Δεν χρειάζονται πέντε όπως, εντάξει, εντάξει, άμα είναι έτσι. Και είχε και πολιτικά μηνύματα. Ναι. Και από δύο γερουσιαστές, δύο βουλευτές.